Στην αναζήτηση φοιτητικής στέγης βγήκαν πλέον γονείς και παιδιά που έρχονται από την επαρχία για να σπουδάσουν στις σχολές που έχουν περάσει. Η απογοήτευση είναι μεγάλη ωστόσο, καθώς και σπίτια δεν υπάρχουν και οι τιμές αυτών που είναι διαθέσιμα είναι πολύ υψηλές. Υπάρχει πρόβλημα, παιδιά. B&B, R&B, αυτά εδώ πώς τα λένε. Υπάρχει πρόβλημα. Δεν υπάρχουν σπίτια, παιδιά, τίποτα. Και τα νίκια είναι στο Θεό, όπως πάντα. Δεν ξέρω, θα βρούμε, πιστεύω. Πιστεύεις, είναι λίγο ακριβά, πιστεύεις, θα είναι λίγο δύσκολο. Δεν ξέρω πολύ από τιμές, εντάξει. Νομίζω είναι λίγο ίσως ακριβά, αλλά σε γενικές γραμμές φυσιολογικά νομίζω. Τα σπίτια είναι παλιά, λένε οι γονείς που αναγκάζονται να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη, αλλά δεν έχουν άλλες επιλογές, καθώς οι περισσότερες σχολές βρίσκονται σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Ξέρεις, είμαι, μας κοροϊδεύουν εδώ πέρα. Γενικά υπάρχει μια κοροϊδία. Κοροϊδία υπάρχει. Λίγα τα σπίτια, πολλοί φοιτητές, δεν το γνωρίζει πολύ τι έχει κάνει γι' αυτό. Μαζέψαν όλα τα πανεπιστήμια στις πόλεις Θεσσαλονίκη και Αθήνα και υποφέρει ο Κοσμάκης. Απλό δεν είναι, δεν μπορεί να γίνει μια αποκέντρωση. Σιγά μην βρούμε. Θα πάει στα 500 ευρώ, θα βρούμε. Άμα δώσουν 500 ευρώ, θα βρούμε. Τιμές είναι υψηλές και τα σπίτια είναι παλιά. Έχουν ανέβει πάρα πολύ οι τιμές. Περιμένουμε να πέσουν ή θα ψάξουμε μέχρι να βρούμε κάτι που να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Όσο χαρά και αν πήραν οι γονείς από τη Λάρισα, που το παιδί τους πέρασε στη σχολή της Αρισκίας τους στη Θεσσαλονίκη, τα 500 και 550 ευρώ για μια γκαρσονιέρα που τους ζητούν δεν μπορούν να τα δώσουν. Ψηλές οι τιμές, αλλά είμαστε αισιόδοξοι, θα βρούμε. Πού είστε, περάσετε? Από Λάρισα. Ναι. Σχολή περάσετε? Ναι, για την ιατρική ήρθαμε, ναι. Για γκαρσονιέρα, ας πούμε, ακούσαμε 500 ευρώ, και 450 είναι λίγο ψηλές. Είναι θέμα ζήτησης, εξηγεί ο μεσίτης στους λαρισαίους υποψήφιους πελάτες, που με τη σειρά τους δεν κατανοούν γιατί οι τιμές ενοικίων στη Θεσσαλονίκη είναι διπλάσιες από τις στη Λάρισα. Δεν χτίζονται σπίτια και ο πληθυσμός έρχεται προς το κέντρο. Κόσμος λόγω κρίσης πλησιάζει, δεν μπορεί να μείνει προς τα έξω. Οι τιμές τώρα, τα μισθώματα είναι ακριβά, λέει ο περισσότερος κόσμος. Γιατί αυτό και πού αποδίδεται? Δεν υπάρχουν σπίτια. Και όλοι ζητάνε, όλοι οι λαρισαίοι έρχονται και ζητάνε από εδώ προς τα κάτω. Είναι πάρα πολύ ακριβά, γιατί οι τιμές είναι σχεδόν διπλάσεις από τις Λάρισες. Γιατί στη Λάρισα υπάρχουν περισσότερα. Δηλαδή, σπίτια, ένα σπίτι εδώ που ψάχνει, ξέρω εγώ, αυτή τη στιγμή από ό,τι κατάλαβα, το νοικιάζουν 400-450 ευρώ. Στη Λάρισα είναι στα 200 ευρώ. Οι γονείς από την επαρχία πάντως κάνουν έκκληση στους αρμόδιους να δουν το θέμα πιο σοβαρά, όσο και αν θεωρείται ελεύθερη η αγορά των ακινήτων. Πρέπει κάτι να γίνει. Αυτό με την ενοικίαση που κάνουν με τη μέρα, εκτός ότι έχουν εκτοξευστεί τα ενοίκια στα ύψη και είναι πολύ δύσκολο για τους γονείς να καλύψουν τα έξοδα. Άρα δηλαδή το Airbnb ήδη έχει δημιουργήσει... Ναι, νομίζω ότι και κακώς που η κυβέρνηση τόσο καιρό δεν κάνει κάτι. Δηλαδή την πληρώνουν οι άνθρωποι που πρέπει τα παιδιά τους, εντάξει, αυτοί που είναι εδώ και σπουδάζουν, okay, δεν το αντιλαμβάνονται. Αλλά όμως ας σκεφτούμε και τους ανθρώπους που είναι από επαρχία. Οι τιμές είναι από 3,80 και πάνω και χωρίς παροχές. Δηλαδή δεν μπορεί να δώσω 3,80, να δώσω 4,50, αλλά είναι και οι ανάλογες παροχές. Χωρίς φυσικό αέριο, χωρίς δηλαδή να υπομειστείς και το κόστος της θέρμανσης του χειμώνα. Και η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη η οποία δεν μπορείς να ζεσταθείς με air condition, δεν νομίζω. Οι τιμές των ακινήτων αυξάνονται σε περιοχές κοντά στα πανεπιστήμια, ενώ η ζήτηση πέφτει όσο απομακρυνόμαστε από αυτά.